Καλησπέρα σας και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να επικοινωνήσω με τους επισκέπτες στην ιστοσελίδα σας. Εκλογές έχουμε το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου στο Κιάτο, στο Δημαρχείο, από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα και την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου στην Κόρινθο, στο κτίριο του Επιμελητηρίου, πάλι από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ψηφίζουν 7.500 μέλη του Επιμελητηρίου, οι οποίοι έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους για το 2010. Η αποχή από τις εκλογές ή τα κοινά δεν είναι λύση. Η συμμετοχή, οι ενεργοί πολίτες είναι εκείνοι οι οποίοι θα δώσουν τη λύση στην χώρα και είναι ο καλύτερος τρόπος. Η συμμετοχή στις εκλογές, η συμμετοχή στα κοινά, η ανάμιξη με τα αυτά που συμβαίνουν είναι ο καλύτερος τρόπος για να βοηθήσει τον καθένα από εμάς και όλες τις επιχειρήσεις για να πάνε μπροστά. Ας μην μείνουμε στο μαγαζί του ο καθένας ή στο σπίτι του, αλλά να βγει και να μιλήσει με άλλους επιχειρηματίες, να μιλήσει μαζί μας στο επιμελητήριο και να προχωρήσουμε από κοινού δράσεις για το καλό των επιχειρήσεων και των συμπολιτών μας. Ψηφίζουμε γιατί έχουμε την δυνατότητα να επιλέξουμε ως ενεργοί πολίτες τα πρόσωπα τα οποία θέλουμε να μας εκπροσωπούν για την επόμενη τετραετία. Και πιστεύω ότι θα πρέπει και να συγκριθούν το έργο το οποίο έκανε η δική μας διοίκηση και ο συνδυασμός μας έργο και προοπτική με τους άλλους συνυποψήφιους και η πρόταση που κάνουμε στα μέλη του επιμελητηρίου, και αφού συγκριθούν, πιστεύω ότι θα επιλεγεί η ψήφος στον συνδυασμό μας έργο και προοπτική. Εκείνο όμως που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό είναι η συμμετοχή. Θέλω να έρθουν τα μέλη του επιμελητηρίου όσο γίνεται περισσότερα. Δεν θα καθυστερήσουν, γιατί έχουμε προβλέψει να υπάρχουν πολλές κάλπες και πολλοί υπάλληλοι οι οποίοι θα διευκολύνουν τη διαδικασία. Δεν θα υπάρξει καθυστέρηση, συνωστισμός ή ταλαιπωρία, και θεωρώ ότι είναι μεγάλη ωφέλεια για τις επιχειρήσεις, τις συμφέρει, να έρθουν να ψηφίσουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Κορινθίας. Ξέρετε, υπάρχει μεγάλη απογοήτευση, υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην αγορά, υπάρχουν πολλά καθημερινά προβλήματα και οι επιχειρηματίες είναι απογοητευμένοι. Υπάρχουν πράγματι αντικειμενικές δυσκολίες, αλλά μόνο όταν είμαστε ενωμένοι, μόνο όταν συσπηρωθούμε όλοι μαζί, μπορούμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα και να διεκδικήσουμε άλλες επιλογές από την πολιτική της κυβέρνησης. Γιατί θεωρώ ότι η πολιτική που έχει ακολουθηθεί μέχρι σήμερα είναι σε αδιέξοδη κατεύθυνση και πρέπει να αλλάξει. Και εμείς στο επιμελητήριο, όταν οι ψηφοφόροι δουν το πρόγραμμά μας, δουν το έργο μας, δουν και τις προτάσεις μας, θα καταλάβουν ότι συμφέρει. Οι προτάσεις μας συμφέρουν να προβληθούν και να στηριχθούν με την ψήφο των μελών του επιμελητηρίου, γιατί είναι προτάσεις που αφορούν μείωση της φορολογίας, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αφορούν καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, στήριξη της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών και προβολή των επιχειρηματιών και των επιχειρήσεων της Κορινθίας. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν από ένα δυνατό επιμελητήριο. Έχουμε κάνει πολλά στην θητεία που ήταν η πρώτη μας θητεία στο επιμελητήριο από το 2006 μέχρι σήμερα, και έχουμε δρομολογήσει αρκετά για το επόμενο διάστημα. Όποιος δει το πρόγραμμά μας αλλά και τον απολογισμό που έχουμε κάνει, θα καταλάβει γιατί πρέπει να είναι κοντά στο επιμελητήριο. Γιατί υπάρχουν πραγματικά πολλοί επιχειρηματίες που δεν ξέρουν τι τους προσφέρει το επιμελητήριο, παρότι τα έχουμε γράψει αρκετές φορές και στο περιοδικό μας, στην ιστοσελίδα μας, και συστήνω στους επιχειρηματίες να έρθουν σε επαφή με το επιμελητήριο για να δουν τι πραγματικά μπορεί να τους προσφέρει και δεν το έχουν αξιοποιήσει μέχρι σήμερα. Διαβάσαμε σε τοπική εφημερίδα, το Βήμα του Λουτρακίου, σε πρωτοσέλιδο ότι 16 εκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί στο νομό Κορινθίας, και η εφημερίδα αναρωτιέται πόσα έχουν δοθεί από αυτά στο Δήμο Λουτρακίου πλέον Αγίων Θεοδώρων. Μπορείτε να δώσετε εσείς κάποια απάντηση σχετικά? Κοιτάξτε, θα μπορούσα να την έχω δώσει την απάντηση αν ο διευθυντής της εφημερίδας μου είχε τηλεφωνήσει. Γιατί πραγματικά εμείς έχουμε κάνει σοβαρό έργο όχι μόνο για την Κόρινθο αλλά για όλη την Κορινθία, και ο ίδιος, επειδή είμαι και πρόεδρος του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κοινοτικών Προγραμμάτων για την Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο, έχω βοηθήσει πάρα πολλές επιχειρήσεις και κυρίως την ενημέρωση των επιχειρήσεων που έχει γίνει και στην Κόρινθο και στην περιφέρεια, σε άλλες πόλεις του νομού.
Από αυτή την ενημέρωση έχουν υποβληθεί πολλές προτάσεις και αυτές αφορούν το Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο το χειρίζεται για την περιοχή μας το επιμελητήριο, και δώσαμε πράγματι, προωθήσαμε επενδύσεις 16 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτές τις επενδύσεις, οπωσδήποτε το Λουτράκι έχει το μερίδιό του και είναι 18 επιχειρήσεις με προϋπολογισμό 900.000 ευρώ. Και βεβαίως αυτό αφορά τα προγράμματα τα οποία χειρίστηκε αποκλειστικά το Επιμελητήριο Κορινθίας. Υπάρχουν και άλλα προγράμματα στα οποία ενημερώσαμε και τα οποία έχουν υποβληθεί είτε στην περιφέρεια, είτε στις τράπεζες, είτε στο Υπουργείο Απευθείας, και για τα οποία δεν έχω τον απολογισμό να σας κάνω, δεν έχω τα στοιχεία. Αλλά είναι πολλές οι επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στον τομέα της μεταποίησης, που έχουν ζητήσει και έχουν πάρει τις επιδοτήσεις. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν έγινε καμία διάκριση για το Λουτράκι, απέναντίας μάλιστα, έγινε η ενημέρωση που έπρεπε και δεν υπήρξε καμία διαμαρτυρία μέχρι σήμερα από τους επιχειρηματίες της περιοχής. Εκείνο που θέλω να πω με την ευκαιρία που μου δίνεται είναι οι Λουτρακιώτες να ψηφίσουν Λουτρακιώτες, και εμείς έχουμε 6 υποψηφίους από το Δήμο Λουτρακίου στο συνδυασμό μας, να ψηφίσουν τους εκπροσώπους τους, να έρθουν και να είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου και οι ίδιοι οι εκπρόσωποι να ενημερώνουν τους συμπολίτες τους καλύτερα από ό,τι γίνεται μέχρι σήμερα. Γιατί γενικώς το Λουτράκι μέχρι σήμερα είχε μια μειωμένη συμμετοχή στις εκλογές του Επιμελητηρίου για διάφορους λόγους, δεν θέλω να τους αναλύσω αυτή τη στιγμή, και είναι ευκαιρία τώρα οι υποψήφοι από το Λουτράκι να στηριχθούν και να έχουν την ευκαιρία να μεταφέρουν τα προγράμματα και ένα σωρό άλλες δράσεις του Επιμελητηρίου στο χώρο της δουλειάς τους και της διαμονής τους. Εκείνο το οποίο πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι τέρμα οι διαπιστώσεις, τέρμα οι παρατηρήσεις και η θεωρία, και εκείνο που ενδιαφέρει είναι αυτό που κάναμε εμείς, το έργο στην πρώτη θητεία, το οποίο θα παρακαλούσα τα μέλη του Επιμελητηρίου να το αξιολογήσουν, και η προοπτική, αυτό που δίνουμε από εδώ και πέρα, τι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις. Όλοι μας πρέπει να έχουμε έναν ορίζοντα μερικών ετών, να δούμε σωστά και να αξιολογήσουμε το τι αλλάζει στα επόμενα χρόνια, και με την εμπειρία και την γνώση αυτή να καθορίσουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις επιχειρήσεις. Αυτό το έχουμε στο συνδυασμό μας, και η προοπτική είναι και τίτλος μας στο συνδυασμό, ακριβώς γι' αυτό. Γιατί δείχνει στις επιχειρήσεις τι πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να κάνουν και οι επιχειρήσεις για να είναι ανταγωνιστικές, να είναι εξωστρεφείς και δυναμικές, να εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα και την κερδοφορία τους. Εμείς θα βοηθήσουμε. Είμαστε έτοιμοι, ζητάμε τη στήριξη και την ψήφο στο συνδυασμό έργο και προοπτική των μελών του Επιμελητηρίου Κορινθίας. Και εμείς θα κάνουμε το καθήκον μας όπως το κάναμε και στην πρώτη θητεία. Εμείς βλέπουμε την επόμενη μέρα του Επιμελητηρίου στην Κορινθία, δηλαδή από τις 5 Δεκεμβρίου και μετά, να εφαρμόσουμε αυτό το οποίο έχουμε σχεδιάσει. Δηλαδή, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τη συγκυρία την οικονομική, τα πολιτικά και τα οικονομικά μέτρα τα οποία παίρνει η κυβέρνηση, αλλά και αυτά που πρόκειται να συμβούν και έχουμε την πληροφόρηση ότι θα συμβούν, εμείς θα διαμορφώσουμε την πολιτική μας στην Κορινθία, έτσι ώστε να γίνουν συγκεκριμένες δράσεις. Αυτό που σας είπα για τα επιχειρηματικά πάρκα, και το έχουμε τονίσει, είναι μια σημαντική βοήθεια για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Η προβολή με το υποδομή του Επιμελητηρίου 1000 επιχειρήσεων και οι πωλήσεις μέσω του διαδικτύου για 1000 επιχειρήσεις. Η σχολή του επιχειρηματία που έχουμε σχεδιάσει στο Επιμελητήριο, τα επιδοτούμενα προγράμματα, το ΕΣΠΑ, τα οποία θα υλοποιήσουμε, και ένα σωρό άλλες δράσεις που έχουμε σχεδιάσει, θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις της Κορινθίας. Η έκθεση που εμείς στη θητεία μας κάναμε 5 εκθέσεις στον νομό Κορινθίας, και θα συνεχίσουμε να κάνουμε και μάλιστα πανελλήνιες εκθέσεις, θα στηρίξουμε μέσα από αυτές τις δράσεις τις επιχειρήσεις της Κορινθίας να αυξήσουν το τζίρο τους και να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Τι να σας πω για την αναδιάρθρωση της αγροτικής παραγωγής, που δεν είναι με τη στενή έννοια του όρου κάτι το οποίο αφορά το Επιμελητήριο κατά προτεραιότητα, αλλά εμείς στις 1 Δεκεμβρίου έχουμε καλέσει τον εκπρόσωπο σύμβουλο της Ισραηλινής κυβέρνησης, τον κύριο Ελάζαρ Κοέν, με 2 επιχειρηματίες να έρθουν ξανά στην Κορινθία και θα προτείνουν, αφού παραμείνουν στην περιοχή μας ειδικοί σύμβουλοι κλπ. Για ένα δίμηνο, θα προτείνουν την αναδιάρθρωση της αγροτικής παραγωγής.
και συμφωνίες που θα γίνουν με επιχειρήσεις κορινθιακές και αγρότες, με Ισραηλινές επιχειρήσεις, για να εξασφαλίσουμε ότι στα επόμενα 10 χρόνια η παραγωγή, η δυναμική παραγωγή, σε τιμές μονάχου, όχι τιμές χαμηλές, θα μπορούν να πολλούνται τα αγροτικά προϊόντα, τα δυναμικά, και να αλλάξουν με κάποιες καλλιέργειες που κάποτε ήταν δυναμικές στην Κορινθία, αλλά σήμερα δεν είναι. Έχουμε τέτοιες δράσεις προγραμματίσει και θα γίνουν, αφού λάβουμε υπόψη μας το τι πρόκειται να συμβεί και στην χώρα, αλλά προσπαθούμε όσο γίνεται λιγότερο να εξαρτώμεθα από την κυβέρνηση, την κυβερνητική πολιτική και το κράτος, και να αυτονομηθούμε και να στηρίξουμε δράσεις περισσότερο στηριζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στις ίδιες τις επιχειρήσεις και τη συνεργασία των επιχειρήσεων, είτε μέσα στη χώρα είτε με επιχειρήσεις του εξωτερικού. Το ψηφοδέλτιό μας, το έργο και προοπτική, είναι το μόνο ψηφοδέλτιο. Το ξαναλέω, είναι το μόνο ψηφοδέλτιο που έχει εκπροσώπους από όλα τα κόμματα. Είναι τα πρόσωπα τα οποία το απαρτίζουν πολύ γνωστά στην τοπική κοινωνία και μπορούν να επιβεβαιώσουν αυτό που λέω. Εμείς είμαστε συνεπείς. Και όταν λέμε ότι έχουμε επιμελητήριο ανοιχτό σε όλους, το εννοούμε. Το κάναμε πράξη στην διάρκεια της πρώτης θητείας μας και θα το κάνουμε και στην διάρκεια της δεύτερης θητείας μας, όταν μας δώσουν την εμπιστοσύνη και την αγάπη τους το ερχόμενο Σαββατοκύριακο και την ψήφο τους στα μέλη του επιμελητηρίου. Έχουμε λοιπόν ένα ψηφοδέλτιο το οποίο είναι αντιπροσωπευτικό. Έχει από όλο τον νομό Κορινθίας, από όλες τις περιοχές εκπροσώπους. Έχει γυναίκες. Κοιτάξτε να δείτε αν όλα τα ψηφοδέλτια έχουν γυναίκες, και εμείς έχουμε 8. Έχουμε συνδικαλιστές, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμπειρία από την τοπική αυτοδιοίκηση, και έχουμε βεβαίως και νέους ανθρώπους, δυναμικούς ανθρώπους που θα βοηθήσουν σε ένα συνδυασμό που είναι σχεδιασμένος για έργο από την επομένη των εκλογών. Εμείς έχουμε το σχέδιο, έχουμε το πρόγραμμα, έχουμε τα χρήματα εξασφαλίσει στον προϋπολογισμό μας και είμαστε έτοιμοι από την επόμενη μέρα των εκλογών με αυτόν τον συνδυασμό, είτε εκλεγούν, γιατί δεν μπορεί να εκλεγούν και τα 59 μέλη του συνδυασμού μας, είτε όχι, έχουμε τη δέσμευση ότι όλοι θα δουλέψουμε και θα προσφέρουμε έργο στις επιχειρήσεις της Κορινθίας. Είμαστε έτοιμοι. Και εγώ, που είμαι από το 1993 συνεχώς εκλεγμένος στο επιμελητήριο, με έχει τιμήσει το επιμελητήριο και το έχω τιμήσει και εγώ, θα είμαι εκείνος ο οποίος θα καθοδηγήσει την ομάδα να φέρει έργο, και ξέρετε, στο πρόγραμμά μας είναι σημαντικά αυτά τα οποία έχουμε σχεδιάσει για το καλό των επιχειρήσεων της Κορινθίας, και δεν θα πειραματιστούμε, αλλά απλώς θα εφαρμόσουμε εκείνα τα οποία είναι ήδη στη φάση της υλοποίησης από την πρώτη μας θητεία.